Ζωή Ράφτη, πολλά χρόνια, μας έχει ανοίξει πολλές πόρτες στη Νέα Δημοκρατία. Είναι γραμματέας θέσεως και κόμματος και κοινωνίας και κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα στο δικά σας θέλω να σας δωρή Ράφτη. Πέντε από τους δύο τους εκείνους, είσαι για την Ιαννή, υπουργός αμέσως Είμαι σίγουρα. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Καλησπέρα σε όλους. Αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Κίνα. Αγαπητέ Τσίπρος και κύριε Πάνε. Αγαπητά Μέτρη Προπάσου. Χαίρομαι που βρίσκομαι μαζί σας και σήμερα, όπως κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Γιατί πιστεύω ότι οι μακρινές είναι στις βάθος όλων των κοινωνίες, είναι πιο σταθερές. Γιατί επιτρέπουν τη γνώση των προβλημάτων και το σημαντικότερο την εταίρεση της εμπιστοσύνης και της στήριξης στα δύσκολα. Μαζί με την κυρία Μαστονόλα σας, την κυρία Μαρίτα Μάρτιο Κωσόβος, τον κύριο Σκόπλο, για το ΦΠΑ, για το ΦΠΑ, για το ΦΠΑ, για το ΦΠΑ, η συζήτηση είναι η συζήτηση. Σήμερα όμως χαιρετίζω τον συνεδριό σας με μεγάλη συγκίνηση και για ένα ακόμα λόγο. Γιατί θέλω να σας συγχαρώ. Να σας συγχαρώ γιατί παράξετε σε εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που αντιμετωπίζετε όπως επαγγελματίες, καθηγητές και ιδιοκτήτες στον χώρο των θεμελιωδών. Συνθήκες θα το μπορούσα να πω βιωμού και τρομοκρατίας. Αν κρίνω από το προβλητικό μια συνθήκη, πολιτική και μια εισαγραφέτη αγαπητή, θέλετε όρθιοι. Και όχι μόνο θέλετε όρθιοι, αλλά ανοίξετε και τη φόρμα σας στην κοινωνία. Με τις δράσεις που εγκρινάσετε το προηγούμενο διάστημα, δράσεις υποστηρικτικές πολιτών που δεν έχουν ανάγκη σε όλη τη χώρα, περιπρόσθετε στις αναφορικές συναντήσεις και εκθεσίες στην επόμενη αποβολή, αποδείξατε τη δράση ότι η πολιτική επαγγελματική ανάπτυξη μπορεί και πρέπει να συμβολεύεται με την καλλιεργή ή φυσικά από πολύ προϋπόθεση και βασικό παραγούμενο. Αυτό είναι ακριβώς το δικό μας συμφέρον στην Νέα Δημοκρατία. Η επαναπροσέγγιση και με την κοινωνία θα βρω πάντα την αλήθεια. Η καταγραφή των δημόσιων αναγκών, η υποστήριξη των επαγγελματιών και εργαζομένων με συγκεκριμένες όπως είπε ο αντιπρόεδρος ο κ. Καρδιτάλης, απλές λειτουργικές λύσεις, οι οποίες όμως θα μπορούν να δώσουν πάλι στο πρώτο βάση. Παράλληλα όμως η στήριξη των συμπολιτών που έχουν ανάγκη, με εκδηλώσεις σε όλη τη χώρα. Όπως και εσείς, δεν είμαστε μια προεκτικό οργανισμό για την Δημοκρατία. Όμως πρέπει να καταλάβετε ότι η ανάπτυξη της πολιτικής κοινωνικής αλληλεγγύης είναι μια ανάπτυξη μη για την κρίση και μη συμβάλλει. Χωρίς όμως αυτή την παραγωγή των ιδιωτικών πόρων που εσείς καθημερινά με την εργασία σας κάνετε, δεν μπορεί να υπάρξει στην κοινωνική αλληλεγγύη για να θα μείνει όλοι καταλαβαίνουμε γράμμα κενό. Βρίσκομαι λοιπόν εγώ σας εδώ για να σας επιβεβαιώσω. Και πάλι, ως το πρόσωπό μας να έχετε πάντα ένα σύμμαχο για να πείτε για την ομάδα τόσο για την τιμή της αυτοδιοκτησίας, όπως έχει πει ο πρόεδρος της Γιάννης Μητσοτάκης, όσο για την τιμή των αρχιτεκτονικών χρόνων. Γιατί όμως όχι, για τη συνέπεια στις κοινωνικές δράσεις που θα έχουμε ως στόχο παρακολουθεί να γλιτώσουμε τον άνθρωπο και να πάρουν τη χώρα μας από την προοδευτική και την πνευματική παρακμή. Άλλωστε εσείς, ως λάθος, είτε από τη λειτουργία σας ως δάσκαλοι, αλλά και ταυτόχρονα επιχειρηματίες, διαβάζετε κάποιες σιωπηροί παραγωγικούς και ταυτόχρονα πνευματικούς πολίτες, που τόσο έχει ανάγκη η χώρα μέσα στο σύγχρονο ευρωπαϊκό κίνημα. Κάθε δημοσίευση προς εσάς είναι η προσήλυξη στην προσωπική παραγωγή της χώρας, γι' αυτό κύριε Πρόεδρε, θα σταθούμε αναγκαστικά στο πλευρό σας. Θα σας ευχαριστώ πολύ.